Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη υποδρομία, παραμένει στην αφετηρία Μυρσίνη. Ενώ για την πρωτοβουλία έχει πολύ καλή εκκίνηση αξιοθέα που θα οδηγήσει και θα έρθει ο Λάκαρο να το τοποθετήσει στη δεύτερη θέση τώρα. Συνεχεία είναι ο Ναυσίνικο, η Κουίνκα Αρτού, ο Μάντιο και όπω είπαμε η Μυρσίνη παρέμεινε στην αφετηρία. Ανοίγει τη διαφορά στα 4 μήκη. Η αξιοθέα από το Λάκαρο, Ναυσίνικο, Κουίνκα Αρτού και Μάντιο στο ύψο των 800 μέτρων έχει περιοχή 2-3 μήκων. Η αξιοθέα από το Λάκαρο που ακολουθεί δεύτερο στο 1,5 μήκο είναι ο Ναυσίνικο μαζί με την Κουίνκα Αρτού. Ο Μάντιο είναι πίσω του ομίλου πλησιάζοντα το 600 με την αξιοθέα να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Λάκαρο σε ένα μειώσει και είναι στο 1 μήκο. Το 1,5 μήκο είναι και η Κουίνκα Αρτού. Ο Ναυσίνικο μένει τέταρτο. Φεύγουμε από το 500. Η ταχύνη και πάει το ρυθμό τη αξιοθέα. Είναι στα 2 μήκη μπροστά από τον Λάκαρο και την Κουίνκα Αρτού. Ο Ναυσίνικο στην τέταρτη θέση. Αξιοθέα βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι στο 1,5 μήκο από τον Λάκαρο και την Κουίνκα Αρτού. Οι προσπαθούν να κρατήσουν επαφή με την αξιοθέα να είναι πάντα στην πρωτοπορία. Είναι στα 2 μήκη τώρα από τον Λάκαρο και την Κουίνκα Αρτού. Αξιοθέα έχει τι δυνάμει να ξεφύγει περισσότερο τώρα. 4 μήκη μπροστά. Αξιοθέα 5 μήκη μπροστά. Αξιοθέα θα κερδίσει πολύ εύκολα. Και πάλι Λάκαρο, Κουίνκα Αρτού και Ναυσίνικο.